έναν-έναν προσωπικά. Να σας ευχαριστήσω για την πολύ ζεστή υποδοχή. Μέχρι τώρα, από το πρωί, κάναμε ήδη κάποιες κουβέντες για την φωτογραφία της περιφέρειας και με τους εκπροσώπους του τύπου. Θα συνεχίσουμε το διάλογο και στη συνέχεια. Πριν περάσω σε αυτό που έχω ετοιμαστεί να σας πω στην ομιλία μου, που αφορά τα δύο χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω ότι όλα όσα ακούω σήμερα θα προσπαθήσουμε να απαντηθούν και στη συνέχεια της ημέρας και σε συζητήσεις και τα λοιπά, αλλά επειδή είμαστε όλοι μαζί δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα ένα-ένα, θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όμως το σκεπτικό μου και το οποίο νομίζω το σκεπτικό είναι ίδιο σε όλα αυτά τα οποία φυσική μέση αγωνία της οποίας ακούστηκε. Εγώ πραγματικά είμαι ένας άνθρωπος που κατά κύριο λόγο ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι με την κοινωνική πολιτική σκηνή και πονάω την τοπική αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι ξέρω και το μεγάλο όγκο των προβλημάτων και μάλιστα σε περιοχές, και εγώ είμαι από την Ήπειρο όπως ξέρετε, σε περιοχές με ιδιαιτερότητες και με δυσκολίες. Που εκεί που το πλεονέκτημα πολύ συχνά γίνεται μειονέκτημα όταν δεν λειτουργούν οι δομές όπως πρέπει να λειτουργούν. Και όσον αφορά και την παρατήρηση του Περιφερειάρχη, που θα συμφωνήσω σε αυτό, δηλαδή δημόσιος τομέας πρέπει να είναι όσο χρειάζεται, ούτε μεγάλος ούτε μικρός, και στην υπηρεσία των πάντων, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και φυσικά της κοινωνίας. Και με την ευκαιρία να πω εδώ ότι τη Δευτέρα θα είναι και μια συζήτηση ανοιχτή στη Βουλή το απόγευμα. Είναι μια επίκαιρη ερώτηση που έχουν καταθέσει με έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αφορούν ακριβώς αυτό. Δεν είναι ενδιαφέρον, γιατί θα καταθέσουν και όλα τα στοιχεία. Έχουμε κάνει μεγάλη έρευνα στο Υπουργείο και θα είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες, στους οποίους κατά κύριο λόγο απευθύνεται και η ερώτηση αλλά και η απάντηση, και να πάρουν μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά και πόσο ψευδές είναι αυτό που λέγεται για την διόγκωση του δημοσίου τομέα και να αποδειχθεί με στοιχεία. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ξεχωριστή λοιπόν η χαρά που βρίσκομαι εδώ, σε μια πόλη που είναι και μια ανάσα από την ιδιαίτερη μου πατρίδα. Η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία, με γέφυρα τα γραμμένα, έχουν άρρηκτα συνδεδεμένη μεταξύ τους ιστορία, παρόμοιο οικονομικό και παραγωγικό ανάγκηφο, κοινή ανθρωπογεωγραφία, με ανθρώπους φίλεργους που προσδοκούν, ελπίζουν και αγωνίζονται. Ανθρώπους που και στα πιο δύσκολα και πιο σκοτεινά χρόνια της ιστορίας δεν τα έβαλαν ποτέ κάτω. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω κι εγώ από την αρχή, παρά τα όσα περί αντιθέτου θρυλούνται κυρίως από μέσα μαζικής πληροφόρησης, ότι δεν είμαι εδώ για να σβήσω κεράκια κυβερνητικών γενεθλίων και δεύτερον η παρουσία μου εδώ, όπως και άλλων κυβερνητικών ανά την Ελλάδα αυτές τις μέρες και ελπίζω να μην σας έχουν κουράσει οι προηγούμενοι, γιατί ήρθαν εδώ ενώ δεν ήταν στο πρόγραμμα όπως είπε ο Χρήστος. Δεν έχει λοιπόν η επίσκεψή μου καμία σχέση με δίθεν εκλογές και προεκλογική περίοδο. Είμαι εδώ με την αφορμή των δύο χρόνων μιας πραγματικά δύσκολης προσπάθειας που καταβάλλεται από τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να βγει η χώρα μας από την κατάσταση στην οποία έχει περιέχθει από πολιτικές δεκαετιών των άλλοτε κρατεών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είμαι εδώ για να μιλήσουμε, να σας ακούσω, να με ακούσετε, να εντοπίσουμε προβλήματα, να βάλουμε προτεραιότητες, να ξεδιπλώσουμε, να ξεδιαλύνουμε φήμες, να λύσουμε παρεξηγήσεις, να ανταλλάξουμε γνώμες, προβληματισμούς και να σας πείσω και να το πείσετε για θέσεις και αντιθέσεις και φυσικά να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα. Εν ολίγης, να ξεκαθαρίσουμε όσα θέματα μπορούμε περισσότερα και φυσικά μακριά και από αυτές τις πολιτικάτικες ατάκες που συχνά στο δημόσιο λόγο μπαίνουν κυρίως μέσω τηλεοπτικών πάνελς και αμφίβολης εγκυρότητας πολύ συχνά έτσι επιχειαίους τίτλους εντύπων, αλλά και στο διαδίκτυο.
να οργανώσουμε, να επικαιροποιήσουμε στόχους και δεσμεύσεις για το παρόν και το μέλλον, το δικό μας, το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας. Θεωρώ ότι για να μπορέσουμε καλύτερα να κατανοήσουμε το επιμέρους πρέπει να το εξετάσουμε μέσα σε ένα γενικό τοπίο. Επιτρέψτε μου λοιπόν, πριν πω στα δικά μας, να πω δύο κουβέντες για το διεθνές, για το συνολικό διεθνές περιβάλλον, μέσα στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τις όποιες προσπάθειες για να ανασυντάξουμε την οικονομία της χώρας μας και να μπορέσει ο ελληνικός λαός να αναπνεύσει. Το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό στερέωμα, έχοντας αναθέσει την αρχιτεκτονική του στην παράνοια ενός ακραίου, από κάθε άποψη φιλελευθερισμού, παρουσιάζει ρογμές από παντού. Η τεράστια ανακατανομή του πλούτου, μην ξεχνάμε ότι το 1% του πληθυσμού παγκοσμίως έχει στην κατοχή του το μισό ιδιωτικό πλούτο του κόσμου. Μπορεί να έχει πολιτικά ερίσματα και παντούς, δεν έχει όμως σε καμία περίπτωση ηθικά ερίσματα. Το τρομακτικό φαινόμενο της οικονομικής συρρήκνωσης και φτωχοποίησης όλο και περισσότερων πληθυσμιακών τμήματων δεν διαπιστώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η κατάσταση αυτή της νεοφιλελεύθερης παράνοιας, την ονόμαζα εγώ, όχι μόνο δεν έχει ηθικά ερίσματα στον κανονικό κόσμο, αλλά έχει καταστεί και άκρως πια επικίνδυνη. Έχει καταντήσει πολιτικά και ανθρωπιστικά όχι μια ανήθικη πρόταση, αλλά ανήθικη πρόκληση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν νοείται πολιτικό δημοκρατικό σύστημα χωρίς ηθική τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει δημοκρατία αν τα ωφέλη της ανάπτυξης δεν κατανέμονται δίκαια, δεν τηρούνται κοινωνικές μέρημνες και δεν ενισχύεται το κοινωνικό κράτος. Πρέπει λοιπόν αυτό το υφαντό αυτής της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης κάποια στιγμή να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε την ύφανση. Οι διεθνείς θεσμοί διακυβέρνησης θα πρέπει να το πάρουν λίγο αλλιώς στο τιμόνι, διότι με τον τρόπο που πάνε οδηγούμαστε όλο και σε μεγαλύτερη ύφεση και ύδατα επικίνδυνα. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη και μέσα στο πλαίσιο αυτό, παρά την πολιτική εμπειρία αιώνων, δείχνει μειωμένα δημοκρατικά αντανακλαστικά και μοιάζει να έχει χάσει τον βηματισμό και το στόχο της.